Συμπαράταξης. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Καλησπέρα. Έχετε εκλογή, αστάτε. Καλησπέρα στη Γενική Ένωση Επιμελητηρίων το Σάββατο. Δηλαδή τα 59 επιμελητήρια της χώρας θα βγάλουν τη νέα διοίκηση των επιμελητηρίων. Θα επιτρέψει τα πανελλαδική. Δηλαδή, είναι το όργανο. Κάτι ανάλογο με την επιμελητήρια της χώρας. Να. Και νομίζω ότι έχει σημασία γιατί σε τούτες τις εκλογές φαίνεται ότι υπάρχει και ένα κλίμα συνένεσης. Γιατί στην πραγματικότητα βάλαμε μπροστά τα προβλήματα των επιχειρήσεων, δεν υπάρχουν αντικλήσεις. Και αυτό νομίζω είναι ένα για δείγμα σοβαρότητας και ωριμότητας από την πλευρά των επιχειρηματιών που εκπροσωπούν τα επιμελητήρια. Ότι σήμερα ο κόσμος ζητάει λύσεις και δεν έχει ανάγκη να βλέπει ένα θέατρο. Και τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Όλα τα επιμελητήρια, μεικτά επαγγελματικά όλη τη χώρα. Που εκλέγουν τη νέα διοίκηση, η οποία διοίκηση αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο έργο γιατί ουσιαστικά. Σήμερα είναι. Είναι το Σάββατο. Όχι, σήμερα ποιο είναι πρόεδρο. Πρόεδρο είναι ο κύριο Μίχαλο σήμερα. Είναι και της, του ΕΒΑ και. Είναι πρόεδρο του ΕΒΑ και πρόεδρο τη Εθνική Ένωση. Παραμένει να είναι υποψήφιο πρόεδρο και ουσιαστικά αυτό που ζητάμε είναι ένα όργανο το οποίο να μπορέσει να δώσει λύση στα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στις επιχειρήσεις, να δούμε την επόμενη μέρα. Και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε πολλές φορές και θα ακούσει εκπομπή να λέω ότι χρειάζεται συνέχεια εργασία στα κόμματα. Εμείς δείχνουμε μια την πρώτη, νομίζω, καλή προοπτική ότι σε ένα όργανο που υπήρχαν αντεγκλήσεις στο παρελθόν κατεβαίνουμε συνεργατικά γιατί βάζουμε μπροστά τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Αυτός φορέας. Στην προηγούμενη θητεία, μέχρι τώρα σήμερα, έλυσε κάποια προβλήματα. Αυτός ο φορέας είναι ο μόνος που εκπροσωπεί σήμερα τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει άλλος φορέας που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις. Επιτρέψτε. Κατάφερε, ναι. Ναι. Ασφαλώς και ένα μεγάλο μέρος όλων των αλλαγών που γίνονται, ιδιαίτερα στη γραφειοκρατία, στα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και αφορούν είτε το φορολογικό, το ασφαλιστικό, είτε ζητήματα, αυτή είναι αυτή που μπροστά και δεν είναι τυχαίο ότι πλέον τα όργανα των επιμελητηρίων είναι αποδεκτά όχι μόνο από την κυβέρνηση, από παντού, γιατί αντιλαμβάνονται ότι είναι οι μόνοι που ξέρουν την αγορά. Και με αφορμή και ανθρώπους εδώ που έχουμε, που έχουν χρηματίσει το Υπουργείο, ξέρουν ότι όταν κουβεντιάζουν για την αγορά, αυτό που χρειάζεται είναι να μιλήσουν μαζί μας. Γιατί κανείς άλλος δεν ξέρει τα προβλήματα των κλάδων, των επιχειρήσεων. Και επιτρέψτε να το πω με ερωτηματικό, ποιος άλλος θα μπορούσε να ξέρει καλύτερα από εμάς, που μέλη μας είναι και οι 650.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Άρα μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, τι χρειάζεται για να υπάρξει αύριο η επόμενη μέρα η ανάπτυξη, τι προβλήματα υπάρχουν, με ποιο τρόπο θα πάμε μπροστά. Και πρέπει να σας πω σε αυτό το διάστημα και αξίζει τον κόπο να το αναφέρω. Είμαστε και οι μόνοι που έχουμε καταθέσει προτάσεις. Γι' αυτό που λέμε πολλές φορές για το αναπτυξιακό σχέδιο έξοδα από την κρίση. Και είναι στα χέρια όλων των κομμάτων. Άρα έχουμε άποψη, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Και βεβαίως να σας πω ότι και όποιες προσπάθειες γίνανε, ακόμη και για το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας μας, πρωτοστατούν τα επιμελητήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε παρόντες σε όλες τις εκτάσεις, ότι έχουμε κάνει ταξίδια και έχουμε βοηθήσει επιχειρήσεις να εξάγουν προϊόντα, ότι διοργανώνουμε ένα μεγάλο μέρος των εκθέσεων που γίνονται στην Ελλάδα οφείλεται στα επιμελητήρια. Άρα έχουμε δώσει το στίγμα ότι μέσα από εμάς περνάει επιχειρηματικότητα. Παρότι λέω σπάνια, πρέπει να πω ότι και συσπήρω και ο Μάγης, η συζήτηση όπως διεξάγεται έδωσε κάτι το οποίο νομίζω στην αρχή, χωρίς να το ξέρω, το είπα για την αγορά. Δηλαδή ουσιαστικά, αν ερμηνεύω σωστά, δεν μπορούμε σήμερα να λέμε ότι σε ένα θέμα εθνικό δεν μπορούν να βρουν μια λύση τα πολιτικά κόμματα της χώρας μας. Είναι αδιανόητο. Αν παρατηρήσουμε τις δυτικές χώρες, θα δείτε τελευταία στην Τουρκία, είχαμε το εξής απίστευτο, να συμφωνήσουν όλοι για την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, τα κόμματα στην Τουρκία, και να έχουμε και, δεν είναι κακό να το πούμε, και τον Βαρθολομαίο να αγιάζει τον Ερντογάν να πάει εκεί. Και εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουν τα ελληνικά κόμματα σε κάτι το οποίο μου θυμίζει λίγο τα μνημόνια που έχουμε στη χώρα, ότι ο καθένας πέραψε ένα μνημόνιο, αλλά όλοι είναι εναντίον των μνημονίων. Έχουμε πει πολλές φορές και έχω πει προσωπικά ότι τα πολιτικά κόμματα στη χώρα. Τα πολιτικά κόμματα στη χώρα μας, τα μεγάλα, δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές όσες εννοούν. Έχουν πολύ μικρότερες. Και αυτό φαίνεται γιατί ουσιαστικά στα θέματα οικονομίας που είναι ο άξονας της αντίληψης πολιτικής που έχει ο καθένας, δεν υπάρχουν τρομερές διαφωνίες. Συμφωνούν όλοι με την Ευρώπη, συμφωνούν όλοι με το ευρώ. Επιτρέψτε μου. Θα πάω στο Σκοπιά. Δεν λέω το γιατί. Λέω στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό. Άρα και εδώ είναι αδιανόητο και δεν ωφελεί τη χώρα το να μην μπορούμε να βρούμε μια λύση στα πολιτικά κόμματα και να πούνε πώς βλέπουμε το Σκοπιανό, πώς μπορεί να λυθεί. Δεν είναι κανείς μεγαλύτερος πατριώτης από τον άλλον, ούτε λύνονται τα θέματα με το να φωνάζει παραπάνω, αλλά χρειάζεται να κάτσουν κάτω και δεν εννοώ κανέναν και να βρουν μια λύση. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Όταν έλεγα τι θα συμβεί στην ΚΕΑ αύριο και βρήκα μια συνένεση, λέμε ότι δεν μπορεί ο κόσμος έξω να μην έχει να φάει και εμείς να λέμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Δεν μπορεί όλος ο ελληνικός λαός να θέλει μια λύση που συμφωνούν όλοι. Όλοι θέλουν αυτό, άρα μπορούν να το βρουν. Η άποψή μου λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει σύνεση, να κάτσουν κάτω, γιατί ουσιαστικά οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες και νομίζω ότι όταν είπα εσκεμμένα για αυτό που κάνατε πριν, θυμήσατε από το 92 μέχρι τώρα τι συμβαίνει με το Σκοπιανό. Αν τα βάλουμε λοιπόν κάτω,
κάτω. Νομίζω ότι υπάρχει μια λύση που μπορεί να είναι κοινά αποδεκτή από τα πολιτικά κόμματα και να αποδείξουν ότι αντί να βάλουν το λαό σε μια σύγκρουση που δεν υπάρχει, να βρούμε τη λύση. Γιατί όλοι θέλουν τη λύση και επειδή, Μάκη, ξέρω τι λες πολύ σωστά και στο Σκοπιανό όπως και σε άλλα θέματα, υπάρχει μια ξένη δύναμη μεγάλη που θέλει να βρεθεί λύση. Και το καταλαβαίνουν όλοι. Άρα, αφού τη θέλει αυτή τη λύση και βολεύει εμάς, ας τη βρούμε. Χωρίς να παραγνωρίζω το γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρχει όρος Μακεδονία, όλα αυτά που θα μπορούσε να πει κάποιος εδώ, χωρίς να παραγνωρίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αλληλεκτρονικοί σχεδιασμοί των βράδων Σκοπίων, αλλά είναι δεδομένο ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Ας μην παριστάνει κανένας, ο απόλυτος μας, τον καλύτερο πατριώτη. Ο ελληνικός λαός ζητάει από τα κόμματα συνένεση που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα εθνικά. Όταν ο μεγάλος δεν κοιτάζει ο σύμμαχός τόσα χρόνια, ποιο είναι το πρόβλημά του, το εσωτερικό του, την ιστορία του, και δεν τραβάει ταυτή του, αυτού που θέλει να μπει και σε ΝΑΤΟ και σε Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν σε υπολογίζει. Άρα μια κοινή θέση, των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, επιτρέψουμε που θα απαντήσω στο μεγάλο. Ακριβώς. Το μεγάλο ότι μέχρι εδώ μπορώ να πάω. Γιατί να πούμε, το πρόβλημα δεν είναι μεταξύ ημών και των Σκοπίων και το ξέρουν όλοι, κύριε Κουρή. Αν έχει το Σκοπιανό χωρίς να έχει καλέσει, καταρχήν ξεκινάει συζητήσει ο Πρωθυπουργό και καλά κάνει, θα έπρεπε να έχει καλέσει ή σε κάποιο σπίτι μυστικά τον αρχηγό, τον αξιωματική αντιπολίτε, να του πει αυτή την πρόταση έχω. Και αν μου επιτρέπεις μια λέξη μόνο, Μάκη, εγώ νομίζω ότι αυτό που λες και εσύ είναι ότι να λέμε να κοιτάμε το Σαμάρα, να κοιτάξουμε το άλογο. Άρα, αν τα πολιτικά κόμματα είχαν συνένεση, πάνε στο μεγάλο αδερφό που καταλαβαίνουμε όλοι και του λένε αυτή τη θέση έχουμε, επειδή το καταλαβαίνουμε, και να μην λένε τώρα τι λέει ο ένας και ο άλλος, γιατί ουσιαστικά όλοι το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν μπορεί να βγει κάποιος, το ξέρετε, ως πολιτικό κόμμα και να πει ότι δεν είναι λιγότερο πατριώτης και θέλει να υπάρχει το όνομα Μακεδονία, ούτε κανείς που να θέλει. Επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει σε επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη διαμεσολάβηση. Ο ΠΕΜΕΤ συμμετέχει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας. Έχει θέση, προσέξτε τα πω, για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση ομόφωνα. Και συμμετέχουν όλοι οι φορείς της χώρας. Όμως, το ομόφωνα αφορά για μας τις επιχειρήσεις. Γιατί ο Γιώργος Χρυσοχοίδης έβαλε θέμα διαζύγια στις επιχειρήσεις. Γιατί το έχουμε πει? Γιατί όταν έχεις περίπου 700.000 υποθέσεις που σήμερα λιμνάζουν, βάζουμε την υποχρεωτικότητα, στην οποία όμως έχουμε βάλει και σαν θέμα ότι δεν μπορεί να έχετε 25 προαπαιτούμενα, να το πούμε όλο μαζί. Έχετε 25 προαπαιτούμενα που είναι παράλογο, επιτρέψτε μου. Μα θα πω αναλυτικά το θέμα. Ότι σήμερα, έτσι όπως είναι η διαμεσολάβηση, λέμε δεν προχωράει, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει και φάνηκε καθαρά. Θα σας πω, φάνηκε καθαρά, γιατί και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους, που είναι εξαιρετικός, παραδείχθηκε ότι μετά από όλη αυτή την υπόθεση, μόλις τρεις επιχειρήσεις καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος, 200 εκκρεμούν από τις 400.000, άρα δεν περπατάει. Το πρώτο βήμα λοιπόν της υποχρεωτικότητας ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, εμείς συμφωνούμε και επιμένω στη λέξη ομόφωνα, στον ΟΠΕΜΕΤ που συμμετέχουν οι πάντες. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, ήταν μέχρι τώρα ο Βασίλης ο Αλεξανδρής. Στην ουσία όμως λέμε ότι παρά αυτό θα πρέπει να γίνουν κάποια ζητήματα να λυθούν με τα 25 θέματα υποχρεωτικά και δεύτερον με τη διαδικασία που κάποιος μπαίνει στον εξωδικαστικό συμβασμό. Αν αυτά δεν λυθούν, τότε ναι, μεν θα δημιουργήσουμε υποχρεωτικότητα, αλλά δεν θα περπατήσει τίποτα. Και το καλύτερο παράδειγμα που το έχουμε ξαναπεί είναι από το σύνολο μετά από αυτό το δεσμό που μπήκε, τρεις επιχειρήσεις κατάφεραν να βγουν. Και περιμένουμε να βγουν 400.000. Ο θέμα όμως του εξωδικαστικού, μην το βλέπουμε τόσο στενά. Κλείνω με αυτό. Είναι θεσμός. Είναι θεσμός. Είναι θεσμός. Ο οποίος πρέπει να πιστεί ο κόσμος για τη σημασία του. Γιατί απλά τι λέει ο εξωδικαστικός, για να το καταλάβει και ο τηλεθεατής μας. Λέει πριν πας στο δικαστήριο, και είναι ουσιαστικά, ναι, σε άλλες χώρες είναι υποχρεωτικό, έρχεσαι εδώ να βάλουμε ένα να μιλήσετε μεταξύ σας. Μήπως δείτε τη διαφορά σας. Τόσο απλό είναι το θέμα του εξωδικαστικού. Το οποίο είναι πολιτισμός. Είναι δείγμα πολιτισμού. Το να μπορείς να λύσεις διαφορές. Το είπα πριν.